7 χρόνια είμαι στη Γερμανία, ρε φίλε. 7 χρόνια. Πώς ήταν ο Μπραντ Πιτ στο Θιβέτ? Καμία σχέση. Αυτός είχε ένα Δαλάι Λάμα εκεί πέρα και εμείς να πούμε έχουμε τη Μέρκελ και τον Ζόντα. Ξενιτιά κανονική, έτσι. Στην Αγγλία όσο ήμουνα δεν το είχα νιώσει αυτό, αυτή την έννοια της ξενιτιάς. Με λένε οι φίλοι μου στο Newcastle, λένε «Τι μιλάς μαλάκα κι εσύ, έχεις την Αιτζίαν από το Μόναχο 2 φορές τη μέρα, σε 2 ώρες τσούπισες στην Ελλάδα, όποτε θες». Εμείς έχουμε ολόκληρη Οδύσσια μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα. Εγώ τους λέω τσούρε ανάλατη που θα με πείτε εσείς για ξενιτιά, έχετε ακούσει εσείς κανένα τραγούδι να λέει «Μια βραδιά στο Southampton, στο σταθμό του Yorkshire». Κιχ. Δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα η λέξη ξενιτιά. Είναι ελληνική έμπνευση και βγαίνει από τον Ταλκά, έτσι, από τον καημό των Ελλήνων. Η πρώην Γιουγκοσλάβια, ας πούμε, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Ρώσοι, όλοι λένε στο εξωτερικό. Ποιο εξωτερικό, ρε Φλόρι, διακοπές πήγαμε? Ξενιτιά. Το λες και βάζεις τα κλάματα. Έχουν οι Σέρβοι Καζαντζίδιτς. Έχουν οι Ισπανοί Νταλαρίτο. Έχουν οι Ιταλοί Πάολα. Βασικά έχουν οι Ιταλοί πολλές Πάολες. Εμείς τους έχουμε όλους. Και έχουμε ακόμα και ειδική λέξη αφιερωμένη στους Έλληνες της Γερμανίας. Λαζογερμανοί. Καθόλου ποιητική και ίσως και λίγο προσβλητική λέξη εδώ που τα λέμε. Αλλά δεν είναι όλοι οι Έλληνες της Γερμανίας λαζογερμανοί. Ο λαζογερμανός είναι ένα συγκεκριμένο είδος, φίλε. Ο λαζογερμανός, ο κανονικός, είναι καραφλοχετάς, έτσι. 3 κουμπιά στο πουκάμισο ανοιχτά, 3 στο στήθος, καδένα να φαίνεται εδώ πέρα και φυσικά αποκλειστικά BMW ή Mercedes. Άντε και κάνα Audi για τους τενεκέδες να πούμε που τα τρώνε αυτά που βγάζουν στη φάμπρικα, στα φρουτάκια και στα κορίτσια. Τι να μην δείξεις το χωριό που θα πας. Λείπεις να πούμε τόσα χρόνια στη Γερμανία και θα κατεβείς στο χωριό με Fiat. Τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πούν οι θείες? Τον είδες Μαρή που ήρθε από τη Γερμανία? 10 χρόνια λείπει, χαΐρ δεν είδε. Μια κούρσα δεν πήρε καλή όπως ο Δημητράκης του Θανάση. Αλλά πιανού Θανασάκη? Του Σβούρα Μαρή. Α, του Σβούρα, καλό παιδί, καλό παιδί, καλό παιδί. Ενώ άμα πας με Mercedes, ουα, καλό παιδί, προκομμένο δουλευταράς. Να μια κούρσα πήρε, να μια κούρσα. Πέραν της πλάκας, στη Γερμανία θα γνωρίσεις πολλούς Έλληνες και φυσικά κάθε καρδιάς καρύδι. Από εντελώς κοπριές μέχρι εξαίρετους επιστήμονες και ό,τι υπάρχει στο ενδιάμεσο. Και φυσικά θα γνωρίσεις Έλληνες που μιλάνε διαφορετικά επίπεδα γερμανικών. Από επίπεδο μητρικής γλώσσας μέχρι deep για deep. Αλλά και οι Έλληνες της Γερμανίας έχουν δημιουργήσει εδώ μια δική τους διάλεκτο, έτσι. Όπως ας πούμε και στην Αγγλία, αντί να πει ένας Έλληνας σε Έλληνα που είναι εκεί χρόνια, αντί να πει θα πάρω τηλέφωνο το σπιτονικό κύρι, λέει θα πάρω τηλέφωνο τον landlord. Έτσι ακριβώς γίνεται και στη Γερμανία, μόνο που στα αγγλικά τα καταλαβαίνουμε. Στα γερμανικά, βασικά υπάρχουν 3 ειδών Έλληνες της Γερμανίας όσον αφορά το επίπεδο γερμανικών τους. Και έχει να κάνει φυσικά με τις διαφορετικές γενιές και με το πόσα χρόνια είναι ο καθένας στη Γερμανία. Πρώτον, αυτοί που γεννήθηκαν εδώ. Ξέρουν ελληνικά, τα μάθανε στο σπίτι, αλλά τα γερμανικά είναι η πρώτη τους γλώσσα, η μητρική τους γλώσσα ουσιαστικά. Πήγαν σχολείο στη Γερμανία, έχουν προφορά σαν Γερμανοί και στα ελληνικά έχουν μια μικρή προφορά, ας πούμε, που καταλαβαίνεις ότι είναι απ' έξω. Μεταξύ τους μιλάνε φυσικά γερμανικά, όταν δεν είναι κανένας άλλος, αλλά άμα είσαι κι εσύ εκεί, μιλάνε ελληνικά για να μην νιώθεις εσύ σαν μπούφος. Είσαι σε κάποια φάση σε μια παρέα, λέει ο ένας τον άλλον, μαλάκα, είδα προχθές μια αγκόμενα, ήτανε πολύ σφάχνεστα. Χαχ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 α, γελάνε όλοι, μένεις εσύ το μαλάκα, λες ρε παιδιά, τι θα πει αυτό το μάθημα Vine, πώς το είπατε, λένε, Σφάχνιστάιν, πώς το λένε στα ελληνικά, Σφάχνιστάιν. Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. 2. Αυτοί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, αλλά είναι πολλά χρόνια στη Γερμανία, μιλάνε καλά τα γερμανικά, αλλά η ελληνική προφορά παραμένει ελληνικότατη. Ρε, του χάς και ζάκ, του κόμψε την άνε στούντερ, μαλάκα, βομπίς του. Αυτοί είναι που κάνουν το θεϊκό, που παίρνουν γερμανικές λέξεις και τις ελληνοποιούν. Και όχι απλά μόνο τις ελληνοποιούν, αλλά από τη στιγμή που τις ελληνοποιούν, υπάγονται πλέον στους νόμους της ελληνικής γραμματικής. Γενική, αιτιατική, πληθυντικό, τα πάντα όλα, ό,τι θες. Ας πούμε η λέξη αποθήκη, υπόγειο στα γερμανικά είναι Keller και προφέρεται Keller. Σούλα! Φέρε τις βαλίτσες να τις κατεβάσω στην κέλα!
Κοίτα μην την μπερδέψεις με τις άλλες τις σκέλες, η πρώτη δεξιά είναι! Ja, hallo, ich weiß. Λες να μπερδέψω τις σκέλες? Να σου πω, όπως τ' άρχεσαι, φέρε και ένα Σβάχνισταϊν! Τρία. Η παλιά γενιά, οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας που είναι ξέρω εγώ 40 χρόνια στη Γερμανία και δεν μάθανε ποτέ γερμανικά, όχι γιατί δεν μπορούσανε, αλλά γιατί έτσι ρε φίλε λαδάρα. Σιγά μην κάτσα μάθω τώρα γερμανικά δεν τους γαμάς. Εννοείται πως ξέρουν, έτσι, καταλαβαίνουν, συνεννοούνται, αλλά δεν τους νοιάζει κιόλας ρε φίλε. Τηλέφωνο για ραντεβού στο γιατρό παίρνει ο γιος, έρχεται γράμμα από την εφορία, το διαβάζει η κόρη. Για δες ρε κορίτσι μου τι λέει εδώ, πάλι λεφτά θέλουν. Αυτοί λοιπόν φίλε παίρνουν τις λέξεις και τις κάνουν ό,τι θέλουν. Ας πούμε η λέξη εφορία στα γερμανικά είναι Finanzamt. Με μου του στο τέλος. Μου του. Πού να το πει αυτό ο θείος ο Γιαννάκος ρε φίλε? Φινάντσα. Πώς λέγανε οι γιαγιάδες στην Ελλάδα παλιά? Κέτσα. Γυναίκα, ήρθε κάνα γράμμα από τη φινάντσα. Σε είπα τις φινάντσα στα γράμματα θα τα βάζεις χώρια. Και φυσικά υπάρχουν ένα σωρό τέτοιες θεϊκές λέξεις. Θεατράκ. Θεατράκ. Φατάχ. Κύντικουμ. Κύντικουμ. Κύντικο. Μόλις τελειώσει το φατάχ, θα το κάνω κύντικο. Στόια. 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 Εμένα δεν με ήρθε πολύ στόγια φέτος. Είμαι άλλο κλάσε. Σερβιέτε. Σερβιέτε. Σερβιέτα. Παλικάρι, λερώθηκα. Πιάσε κανένα δυο σερβιέτες. Καλά, δεκάδες ακόμα τα παραδείγματα που μου διαφεύγουν. Εάν ξέρετε κι εσείς κανένα, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω καινούργιες τέτοιες λέξεις. Ένα τεράστιο χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας και της ξενιτιάς γενικότερα. Βαστάτε γερά αδέρφια, θα έρθει κάποια στιγμή η ευλογημένη στιγμή που θα κάνουμε όλοι status update που θα λέει ο χρήστης Laz123 νιώθει ευλογημένος στην τοποθεσία οπουδήποτε στην Ελλάδα.